λοιπόν, το λοιπόν, το λοιπόν. <coughs> είπαμε ότι το Thackflix είναι μια απόπειρα να είναι ένα sit-down comedy. Αλλά επειδή ζούμε σε ένα σπίτι που είμαστε τέσσερι άνθρωποι και οι τέσσερι με μια προσωπικότητα larger than life, με μια προσωπικότητα μεγαλύτερη από τη ζωή, δεν τα καταφέραμε να είναι μόνο sit-down comedy. Τούτο όμω το επεισόδιο φιλοδοξεί να είναι. Δεν ξέρω πότε να ανέβει επειδή έχουμε μάστορ μου κάνει τα μοντάζ και κάνει και τον προγραμματισμό μας <coughs> θα ανέβει όποτε θα ανέβει στη συμμετοχή σίγουρα θα ανέβει πιο νωρί. όσοι είστε στη συμμετοχή που το τρίτο είναι επίπεδο και πάνω Μόλι είναι έτοιμο, κάτι ρεβάζω σα το. Λοιπόν, βίχετε κι εσεί που τη σκόνη την Αφρικανική. Έχει πολύ σκόνη. Έφυγε τώρα υποτίθεται η σκόνη, αλλά έμεινε μου βήχα. Φυσικά άκουσα ότι <coughs> έχει έναν παιδίατρο ο οποίος ονομάζει αυτόν τον, Λί, τον Βίχα Λαρισαϊκό. Δεν ξέρω αν είναι Λαρισαϊκός ο Βίχας μου ή αν είναι που τη σκόνει την Αφρικάνικη, πάντως συμβαίνει στη Λάρισα. Για όχι πολύ ακόμη γιατί το Πάσχα θα είμαστε στην Κύπρο. Λοιπόν, ε, θέλω να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένη Uh, γιατί έχω πάρα πολλέ ιδέε για το κανάλι μου. Πάρα πολλέ ιδέε για το κανάλι μου. Τι οποίε φυσικά μου τι δίνετε εσεί μέσα από την αλληλεπίδραση μα και μέσα από τα posts στην κοινότητα και μέσα από τα live. Αναζωογονήθηκα. Τι έστειλε μου προχτέ, τσου φίλη μου η Μαρία Κοροκά, να σου πω κάτι, λαλή μου, για την εφάνιση σου στα βίντεο. Πουλή μου την αγάπη. Μπέμπω Μαρία μου, λαλό τη. Λαλή μου, γυαλίζει το πρόσωπο σου. Το τελευταίο πράγμα που πα στο σχολείο τη και μαζό τη <coughs> Λαρισαϊκός βήχας είπαμεν ή Αφρικάνικος Πού τη φίλη μου τη Μαρία Η Μαρία στελεί πολλά πράγματα Λαλί μου Λέει μου Λαλί μου Καλημέρα Θέκλα μου Να πω κάτι σε σχέση με το πρόσωπο σου πως φαίνεται στην κάμερα Θέλει κάτι κατά τη γνώμη μου Πες μου Αλλά Ελπίζω να μην μου πει να κόψω τη μύτη μου λέει αν βάλει λίγο πούδρα στο χρώμα του δέρματός σου. Από το φως της κάμερας γυαλίζει αρκετά η επιδερμίδα μου, <coughs> κατά τη γνώμη μου όπως νιώθεις εσύ καλά όμως την αγάπη μου. Τη λέω βαριέ με κόρη, δεν με πειράζει να γυαλίζει. Μου λέει δεν είναι κάτι μπορεί όπω θες Μου λέει βάλε τον Νικόλα, θα το πάρει για ζωγραφική και μου στέλνει <laughs> <laughs> και μου στέλνει μετά αυτόν τον μπιμ και μου λέει ο Νικόλα που θα σου βάζει πούδρα. Ένα <laughs> ε, ξεκίνησε ο Νικόλα σε κάποια φάση να μου κουμπώνει τα σκουλαρίκια. Και ήθελε να με βοηθήσει να μου κουμπώνει τα σκουλαρίκια. Και κάθε φορά που ήταν να κάνω βίντεο, πρέπει να σταθώ πέντε λεπτά να μου γδέρνει τα αυτιά μου μέχρι να μου κουμπώσει τα σκουλαρίκια. Ευτυχώ επέρασε του. Επέρασε του το να μου βάζει πούδρα. Λοιπόν. Ξέρω το πώ γυαλίζει ο πρόσωπο μου. Έμπειρα. This is the list of my problems. Μπορεί να βάλω πούδρα σε κάποια φάση, δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι αντιδραστική. Δηλαδή, λέτε μου κάτι, μου λέτε κάτι, μου εισηγήσετε κάτι, λέω Όχι! όι, Όχι! Και μετά κάμουν το. Ναι. Και ο δικό μου, λέει κάτι, Όχι! Να σκεφτώ. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι άνθρωποι, εν τω μεταξύ παραπάνω άνθρωποι, άμα λέω να το σκεφτώ, εννοώ ναι, θέλω, και να σου το πω μετά. Λέω σκέφτομαι το, αλλά σου γνώμη. Ναι, Κάνω μια εισήγηση π.χ. Η εισήγηση που μου έκανε για το Πολ. Τη δημοσκόπηση που κάναμε με την Κυριακή που μα επέρασε. Το Σάββατο. Μα επέρασε. Ναι. Του κάναμε την Κυριακή live. Είπε μου την εισήγηση του έσυγα. Και μετά από λεπ... Να σκεφτώ λάθο. Να σκεφτώ. Και μετά μου λεπτά έγκαμα. <laughs> Γιατί έρχεται μια ιδέα, είναι σαν να έρχεται ρε παιδί μου μια εισαγωγή και πρέπει να το πακετάρει εσύ με στο δικό σου το μυαλό για να μπορέσει να το προωθήσει στη δική σου χώρα. Γιατί ζούμε ο καθένα στη χώρα του, ο καθένα στη χώρα του δικού του μυαλού. Ναι, καταλάβετε το τούτο. Ότι ο καθένα που μας ζει στον κόσμο του. Ναι, όλοι, Ο καθένα έχει το δικό του μικρό κόσμο. Ο καθένα κάνει τι δικέ του συζητήσει με το δικό του μυαλό. Ό,τι κόψει ο του καθενού ή αλλιώ ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανή. Ναι. Ναι. Είμαστε ο καθένα στον κόσμο του. Όχι μόνο εμεί, όχι μόνο η δική μα οικογένεια. Όλε οι, οι οικογένειε. Όλοι οι άνθρωποι. Βασικά του τον είναι ένα από τα πρώτα, 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 πρώτα μαθήματα ψυχοεκπαίδευση. Ότι ο καθένα έχει τον δικό του τρόπο σκέψη και δεν σκέφτονται όλοι όπω εμά. Και ότι είναι πολλά καλή ιδέα να μάθουμε να επικοινωνούμε, ούτω ώστε διαμέσου τη επικοινωνία να μπορούμε να μεταφέρουμε επαρκώ το μήνυμα και να πάρουμε επαρκώ το μήνυμα από την άλλη πλευρά. Και αυτό μου θυμίζει ότι το Σάββατο που μα έρχεται, 13 Απριλίου, στι 6 με 9 το βράδυ, ώρα Αθηνών, ώρα Λαρίσης, ώρα Λευκοσία, ώρα Ελλάδο, Κύπρου, τέλο πάντων, στο δικό μα time zone, στο δικό μα κόσμο. Θα κάνουμε το webinar για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή. Το τρίτο κομμάτι για την επικοινωνία που είναι πολλά σημαντικό γιατί είναι πώ ακούω ενεργητικά, πώ ακούω που τα αλήθεια. Πώ έχω τα αυτιά μου ανοιχτά και ακούω τι μου λαλούν, όχι απλώ σιωπό σκεπτόμενο ή σκεπτόμενη. Τι μαλακία θα μετά. Να το ανεβάσω σήμερα το βίντεο για όλου του τρόπου σκεφτούμε. Το κοπέλια, αγόρια. Ένα λεπτό να δω την πέπτη μου μας έρχεται. Δηλαδή μεθαύριο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μεθαύριο έχουμε το πρώτο, 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 πρώτο zoom για το πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή που είναι μόνο άνδρες. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι το ξεκινούμε κανονικά. Ναι! Ναι, γιατί έχουμε ήδη έξι συμμετέχοντες και μια εγώ 7! Και έχουμε και group chat στο Viper. Και γράφω στο Viper για σας αγόρια. Ναι. Έδειξα σας το, το, το εξωφύλλο του group chat στο Viber ε, το εξωφύλλο του βιβλίου και αν δεν σε έχω ψυχή. Ναι. Τι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ξεκινούμε την πρώτη ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση μέσω Zoom την πέμπτη. Μεθαύριο δηλαδή. 9 με 11. Πάρα πολλά ενθουσιασμένη είμαι. Πολλά ενθουσιασμένη. Και θα είναι και ο σύντροφο μου παρόν, από άλλο δωμάτιο, από άλλον υπολογιστή, γιατί θέλει να συμμετέχει κανονικά ω μέλο τη ψυχοθεραπευτική ομάδα. Τσάφη του. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Και είμαι πολλά ενθουσιασμένη για την ομάδα για άντρε. Πολλά ενθουσιασμένη. Η αλήθεια να λέγεται θυμούμε που μιτσά, που επένει ο παπά μου, πατέρα μου. Κάθε Τετάρτη νομίζω που ήταν για τους άντρες και κάθε Τρίτη για τις κυρίες έκαναν κύκλο ανδρών, νομίζω τις Τετάρτες, και κύκλο κυριών τις Τρίτες, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής, έτσι ήταν, που ήταν για τις γυναίκες άλλη ημέρα, για τους άντρες άλλη ημέρα και θυμούμαι, ήμουν μητσά τώρα, μην ήμουν 40 χρόνια, 35 χρόνια, θυμούμε ότι είσαι πολλού άντρε που πήγαιναν στον κύκλο μελέτη τη Αγία Γραφή. Και σκέφτομαι, εψες, ότι ένα λόγο που πήγαιναν... πρέπει να ήταν και το γεγονό ότι είχα μία ομάδα στην οποία δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Εμεί έναν κύκλο μελέτη τη Αγία που να έχουμε, εμεί θα έχουμε κύκλο μελέτη ψυχολογικών ζητημάτων, ψυχοεκπαίδευση, όπω κάνουμε με την ομάδα των γυναικών στο τέταρτο επίπεδο, που φτιάχνουν πολλά σπουδαία ζητήματα και πολλά σπουδαία θέματα μέσα από την ομάδα. Και το καμαρατερί, δηλαδή η ενότητα μεταξύ των γυναικών και η, η ουσιαστική σχέση που αναπτύσσεται, το μοίρασμα, η ενθάρρυνση τη μια κοπέλα προ την άλλη είναι πολλά ουσιαστικά και τούτο θα έχουμε και στην ομάδα των ανδρών. Είμαι σίγουρη για τούτο. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί ίσω ε, να είναι η πρώτη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα ανδρών στην Ελλάδα. σω, δεν ξέρω. Δεν είναι ψυχοθεραπευτική ομάδα, είναι ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Ποια είναι η διαφορά ότι δεν θα κάνουμε ψυχοθεραπεία μέσα στην ομάδα. Μέσα στην ομάδα θα απαντώ σε ερωτήσει των μελών της ομάδα που έχουν να κάνουν με τα δικά του ζητήματα, ερωτήσει οι οποίε προκύπτουν μέσα από τα βίντεο του καναλιού. Θα μιλούμε για σχέσει, θα μιλούμε για συνεξάρτηση, θα μιλούμε για ναρκιστισμό, θα μιλούμε για αυτοεκτίμηση, για εικόνα σώματο, για τούτα ούλα που απασχολούν του άντρε και συνήθω νομίζουμε ότι δεν του απασχολούν και ότι δεν υδρώνει το αυτί του. Επειδή ήμουν για πολλά χρόνια ψυχολόγο, <coughs> στην οποία προτιμούσαν αρκετοί άντρε να πιένουν, δηλαδή ένα στου τρει θεραπευόμενου μου ήταν άντρα, ενώ οι περισσότεροι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ένα στου δέκα ο άντρα. Είχα αρκετού άντρε θεραπευόμενου, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν όλοι οι άντρε ανησυχίες έγνε με τον ίδιο τρόπο που έχουμε οι γυναίκε. Απλώ ίσω δεν του έχει μάθει η κοινωνία, η ανατροφή του, το ανάγκημα του, η κουλτούρα να εκφράζουν τι ανησυχίε του. Γι' αυτόν τον λόγο σα προσκαλώ όσου άνδρε είστε στο κανάλι και σα αρέσει να ψυχοεκπαιδεύσετε, σα προσκαλώ σε αυτήν την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Μπορείτε να έρθετε στη συνέχεια, αν και να έρθετε σήμερα, γιατί Είμαι σίγουρη ότι αξίζει τον κόμμα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και υπολογίζω, υποθέτω ότι σε κάποια φάση να ξαναγράψω το βιβλίο και άντρε έχω ψυχή και θα προσθέσω και γνώσει που θα αποκτήσω και μέσα από την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Σε άλλα νέα, εσεί οι άντρε, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και διάσταση η γυναίκα σα μια λίστα ή σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, πάνω στο κινητό σα έχετε μια λίστα με την οποία ανοιχτεί συνεργασία. Δηλαδή, γράφω εγώ και πάει στο κινητό του, γράφει τσινότσι και έρχεται στο δικό μου. Φέρνετε ότι σα γράφει η σύντροφο, σα πάρω στη λίστα, ανι φέρνετε ότι σα φάνει, του λόγω Στεφάνη. Παράδειγμα. Τέσσερα κουτιά αυγά φρέσκα ελευθέρα βοσκή, δε στην ημερομηνία να είναι φρέσκα. Έρχονται τρία κουτιά αυγά φρέσκα, με πολύ καλή ημερομηνία, αλλά δεν είναι ελευθέρα βοσκή. Παιδί μου, λαλό του, αγάπη μου, άγγελε μου, δεν σου είπα να φέρει αυγά ελευθερά βοσκή. Λέει μου είναι. Λέει του πού γράφει η μάνα μου, παστούκου την ελευθερά βοσκή. Κοιτάζει καλά, καλά, λέει μου είναι η γραφή. Αλλά ήταν το ίδιο χρώμα. Με τζίνα που γραφει μανα μου ελευθερά βοσκή, αλλά τζίνα τα χρωμα με τσινα που ήταν αλλα τσινα βοσκή. Ήταν κότε ειδικέ που του αδειούσαν να τρώσουν κάτι πράγματα για να φκαλούν ΩΜΕΚΑ και εγώ ήθελα το ΩΜΕΚΑ. Έντσι, τζάδε κον άνθρωπο, γιατί επέλα το. Δηλαδή, άμα δείτε τη λίστα μου, να γυλάτε. Τι επεξηγήσεις εσένα Επίσης Όχι ρε Θα τον κατηγορήσω Είναι καλό πλάσμα ρε Ας πούμε την κρέμα που του παραμπουφαίρε Φέρε μου την τυρίδια Όπως τη φωτογραφία Ακριβώς όπως τη φωτογραφία Τέλος πάντων Δεν έχω παραπονών Είμαι ευχαριστημένη Ο άνθρωπος μου Πάει και ψωνίζει το σούπερ μαρκέτ Μισώ το σούπερ μαρκέτ I hate it μισό τα ψώνια. I hate shopping. Υποψιάζομαι ότι είναι ο κύριο μπισάτα, αλλά είναι αρκετά καλό άνθρωπο ώστε να τα κάμνη. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και που είναι να πάει, θα του βάζω φωτογραφίε σε όλα. Μετά θα βλέπετε ένα item στη λίστα και μια φωτογραφία. <laughs> <laughs> και μια φωτογραφία, ώστε να το πετύχει. Α πούμε, αν του γράφει. The toll spray, και έχει το και θωρεί το δίπλα του στην τουαλέτα, οπότε κάτσει, θωρεί το μες στην κουζίνα, τον τετόλ σπρέι, ότι είναι χωρίς προθητικό. Και έρχεται και φέρνει στον τετόλ σπρέι με προθητικό. Επειδή τον τετόλ σπρέι με προθητικό γράφει σπρέι πάνω και το άλλο λέει τετόλ για επιφάνειες. Βάλεις του φωτογραφία. Και δεν τον κράζει στο κανάλι σου. Και <laughs> δεν ότι έφερε σου το λάθος τετόλ. Όχι. Λέει το ευχαριστώ. Λέει ευχαριστώ. Δεν λοιπόν, ήθελα να πω. Μεγάλη απογοήτευση στον άνατο παγκόσμιο ο Χιούπερμαν Κορούδε. <laughs> ο Άντριου Χιούπερμαν. Τούτο ο γκόπερο που είσαι το κανάλι The Χιούπερμαν Λαπ. Εδώ είναι να σα το βάλω εδώ. Δέτε τα βάλω σα το. Είδατε τον έβαλα τον. Τούτο τούτος, έχει. Να είναι πολλά δυνατόν ισχυρό κανάλι στο YouTube Τώρα θα σας πω και πόσους subscribers έχει και πόσα views έχει The Huberman, the Huberman Lab. Lab Λοιπόν, ο Huberman έχει Έτω τα με Έτω Ο Huberman έχει 194 βίντεο Είναι τα επεισόδια του που το The Huberman Lab Podcast Λοιπόν, έχει Α, 5,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένου, 5,3 εκατομμύρια subscribers και 113 βίντεο και 257 εκατομμύρια προβολέ. Ενώ εμεί έχουμε 90. Θα πω, εμά Εμεί είμαστε πολλά καναλάκι σε σχέση με τούτα. Εμεί έχουμε 91.500 εγγεγραμμένου, 5.000 βίντεο και 43 εκατομμύρια θεάσει. Τέλο πάντων, εάν το καλοκαίρι μου ήμουν ελεύθερη ελάλλουν το... <coughs> το σε ένα live που λάλλουν για το χιούπερ παρότι έχει ωραίο podcast και ωραίο παιδί και για ποιον άλλο λαλούσα τον Τζέισον Μπαμπόα, τον ωραίο το παιδί και είπα σε κάποια φάση, δεν μας κάνουν τα προβλήματα, μας φτιάχνει και ο Μπαμπόα κάθε τρίτη και λίγο και κάνει live στο Instagram Τέλος πάντων, άρεσκε μου ο Χιούπερμαν, άρεσκε μου το podcast του, έντα τα είδα κάποια επεισόδια που είδα αρέσα μου, κάποια άλλα επεισόδια, κάτι επεισόδια που είχε εγκαλέσει έναν ψυχίατρο πολλά υποσχόμενων με για τη θέση που είχε ως πρόεδρος της διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Στάνφορτ, του Χάρβαρτ, νομίζω απογοήτευσε με την συνέντευξη. Τέλος πάντων, ο Χούπερμαν για τον ύπνο, για τον αρκολισμό, είπε ωραία πράγματα, αλλά λέει ωραία πράγματα, είναι κλαίγευση τη επιστήμης. Ε, και θα ah, πω και στο Instagram πώ ακολούθησε. εσύ. Μάνα μου, μάνα μου, έχει πολλού ακολουθού ο Χίπερμαν. Καλό, ο Λάμπ 6,2 εκατομμύρια ακολούθου στο Instagram. Καλό. <σκλειά> το παιδί του τον έχει γεννημένο το Σεπτέμβρη του... του, 75, δηλαδή την ίδια χρονιά με μένα, είναι μερικού μήνε πιο μικρό από μένα, 4 μήνε, 4-5 μήνε ίσω, γιατί νομίζω 26 του Σεπτέμβρη του 75, ίσω, εγώ με 4 του Μάη του 75. Τέλο πάντων, είχα τον υψηλά, είχα τον ψηλά. χτιμούσα τον, γιατί είδα και μια συνέντευξη που είχαμε στον Λεξ Φρίτμαν, ο οποίο είναι κολλητό του. Φαντάζομαι να είναι η αριστονίκη του Λεξ Φρίτμαν. Τον Αύγουστο, που ελάλεγε κάποια πράγματα για το πώ θέλει την Ιδανική Σύντροφο κλπ. Που ήταν έτσι, ε, προσωμιάζαν πολλά σε ζωή που είχα εγώ στο μυαλό μου. Και είχε μπει για τη σχέση του με το Θείο, και με το Θεό, και ξέρω εγώ, και τα όλα τσιμπενούλιν του τη ζωή, και ξέρω εγώ, και αυτά, και συγκινήθηκα εγώ, και ταυτιστικά, και στείλα του και ένα μήνυμα. <laughs> ναι, στείλα μήνυμα του Γιούπερμαν. Παραδέχομαι το ότι στείλα του μήνυμα. Ναι. Και θέλω να στείλω από αυτόν το επεισόδιο του Θεκφλίξ, που σίγουρα θα το δει ο Θεκφλίξ, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα ότι σε μια σωστή σχέση δεν κρύφκουμε τίποτε που τη σύντροφο μα ή που το σύντροφο μα. Ακόμη και πράγματα για τα οποία θα ντραπούμε εκ των υστέρων, λαλούμε τούτα. Λαλούμε τίστα. Διαφορετικά είναι σωστή σχέση. Άντρου μου, κάνει. Κάνει. Μην κάμουν σε επεισόδια για σχέσει. Κάνει. Λοιπόν, 22 Αυγούστου. Ήταν πολλά λίγο τζερόν. Μερικέ ημέρε πριν να γνωρίσω τον σύντροφο μου, ήμουν πολλά ζύγκολ, πάρα πολλά Τέλο <laughs> πάντων, είδα ερά, μια συνέντευξη που είχε με τον φίλο του, τον Λεξ Φρίντμαν, που έφερε τον άνθρωπο ότι είχε πολλά παρόμοιε απόψει με τι δικέ μου. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν εφαντασιώθηκα ότι ο Άντρου Χιούμπερ θα βλέπει το μήνυμα μου ή θα μου απάντησε, αλλά το γράψω, ρε κουπάρε. Και τώρα, όταν. Έγινε ο Χιούπερμαν Κάνσελ γιατί είναι 25 του Μάρτη δεν ήταν μόνο η επέτειος της εθνικής μας εορτής ήταν και η μέρα που το περιοδικό New York Times έφκαλεν τον πα στη του κανιού το Χούπερμαν και τον εξέθεσε. Πα στη του κανιού σημαίνει πω στη μύτη του καλαμιού και έκαμε το εξποζέ γιατί συναχτήκαν έξι πρώην του και ειδικά η μια πρώην του η Σάρα και είπαν τα ούλα στο περιοδικό για λόγου του. Όταν έγινε κάλσε ο Χιούπερμαν, σκέφτηκα να σβήσω το μήνυμα μου του στείλα τον Αύγουστο να λέει: Πα, όχι, να το αφήκω, και όχι να το δείξω και του δικού μου για να παραδεχτώ ότι και εγώ έκανα βλακή στη ζωή μου. Ότι και εγώ υπήρξα μια συνεξαρτόμενη η οποία όπου τον άρχισε όλο εγώ του. Εν τσο φυσικά να κάνω κάτι με τον άνθρωπο, εξαρτάται. Έλα, έλα, έλα μέσα, εθέκφλιξ που γυρίζω, έχει Α, λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. λοιπόν. Γεια σας, oh, τι κάνετε μόλις γύρισα από το σχολείο. Μάλιστα, ήρθε το παιδί μου. <laughs> Έγραψα του λοιπόν 22 Αυγούστου, 5 και 7 το απόγευμα. Hi, Dr. Huberman.

Ε, πότε δεν... το έκαμε το voice appeal. Επειδή... Έκαμε το, το Σάββατο την Κυριακή, πότε το έκαμε. Τι είπα, μα τι άνθρωπος. <laughs> είναι, <laughs> είναι, συνέχεια τόσο ήρεμος. Τι είπα, εγώ ναι. Πάντα. 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 Πούθου, ε, μούθου. Τι. Μούθου. Τι, Μετά θέκλας! Α, Ήταν <laughs> και πούθου πάντα ήρεμος. <laughs> <laughs> <χει> δεν σε λύνουμε <χει> <διότι γραφει> καθόλου, δεν σε κράζουμε καθόλου στο Thackflix. <σπάθηκε> τίποτε. <σπάθηκε> κάμνω ένα <thakflix> θέκφλις <σπάθηκε> γιατί βρε ένα μήνυμα Ακόμα που στείλα του Χιούπερμαν <σπάθηκε> Τον καιρό μου μου ελεύθερη Έστειλα μήνυμα του Χιούπερμαν Και κάμνω ριβίλ τη βλάκα σήμε Και λαλό ότι στον άντρα σου πρέπει να παραδέχεσαι ούλα Και αν να το παραδεχτώ σε ένα παραδέχουμε τον Ισούλο του κανάλι Τι παραδέχεις Ότι έστειλα μήνυμα του Χιούπερμαν Τι σου Χιούπερμαν I'm a huge fan I am a psychologist and doctor. I am Greek and live in Cyprus. Your podcast has been of tremendous help to me both as a human being and as a psychologist. Yeah, I've seen you. Όταν διαγνώστηκα με πνική άπνη, αν είδα τα επεισόδια του για τον ύπνο και βοήθησε με ένα συναχτολείο. Ναι. Σύμφωνα. I was listening to your recent interview with Lex Friedman. Ο Lex Friedman είναι η αριστονίκη του Χιούμπερμαν. Okay. Είναι ο κολλητός του που κάνει... Yeah. Ναι. And I felt totally at all by listening to you saying the exact same principle that rules my life. You said you make the content that you needed younger and couldn't find. Same here. I'm not such accomplished academic, academic as you are, but we are the, at the same age and we share some similarities. See you Most probably you might not read this, as I don't read most of my fan mail, but I felt like reaching to you, Thekla. όταν εγώ έμαθα ε, για το. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Εκεί που είπε, We both have similarities. Τι εννοούσε. Κόρη, τούτο είναι ένα νευροεπιστήμονο, ο οποίος σπούδασε ψυχολογία. Και κάμεν και στη ψυχολογία, και μετά Και τούτο είσαι πολλά δύσκολη με την ηλικία. Προφανώ είσαι Είναι αυτό <laughs> το εξωτερικό. <υποστήριο>. Δεν <laughs> το Δεν το το και κορή ψυχοθεραπεία, αλλά δεν υπάρχει ψυχούλα. Γιατί μου έστειλε μήνυμα τότε. Γιατί μου μανεί. Αυτό είναι εξηγώ. Πότε το έστειλε. ε, το δαμέ. 22 Αυγούστου. Σταυροκοπήθηκε. Άμα <laughs> ρεγκά με το παιδί μου, θυμίζω την τέτοιο. Τι. Και... Και τούτο είναι και φλερταριστικό. Μην είπαν ούτε ο Χιούπερ Παμπέ... Είναι, παιδί, παιδί, παιδί. εμένα μου φάνηκε. Huge φαν. Huge φαν huge fan. Εσύ ας στείλεις τη Taylor σημαίνει κολλάς Ναι. Ναι. Λεφτάρεις τη Τέλλορ να τη στείλεις, δεν μπορείς να Όχι, όχι. Taylor, όχι, όχι. μπορώ να είμαι φ... πω είμαι, είμαι, είμαι huge fan. Είμαι huge fan της δουλειάς του ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων, επειδή προχτές η πρώτη φιλανάδα του, η φιλανάδα του, μια από τη έχει το ψευδόνιμο Σάρα που ήταν λαλίπος. Ποση... Είναι την Ελλάδα. Όχι κόρη, στην Αμερική. Α. Και πήγαινε και μια συνέντευξη στο περιοδικό New York Times και πήραν και μαζί τι άλλε πέντε κοπέλε που ισχυρίζονται ότι είσαι δεσούλε μαζί με τον Χούπερμαν. Και κάμαν τον expose ότι ήταν γυναικά. Ναι. Και serious cheater. Serial cheater. Serious cheater, serial cheater. Ναι. Τέλο πάντων, κι εγώ όταν εθιάβασα το expose, και όταν έμαθα αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα στιχτό να κάνω ήταν να σβήσω το μήνυμα. Να μην το δει ο παπά σου, ναι, ο Ιπαλαβή έστειλα μήνυμα του Χιούπερμπα. Ξέρει ότι ο παπά σου έχει το Instagram του το Instagram μου στο κινητό του και το Facebook μου. Του έχετε να Ναι, και μετά σκέφτηκα να μην το σβήσω και να παραδεχτώ ότι έκαμα κι εγώ φλεκή στη ζωή μου. Και επειδή μου ένα άτομο μετά στην προ την εξάρτηση, εκτίμησα ένα στην καλύτερη περίπτωση κοινωτικό ναρκιστή. Κακό. Παραδεχούμε το. Είδε ότι είμαι χειρότερο άνθρωπο που σένα. Ναι. Ε, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη βλακία το πράγμα. Τι ψυχολόγο είμαι, δεν έπρεπε να, ε, να καταλάβω πώ είναι αρκεσιστή. Σιγά-σιγά δεν καταλάβει, γιατί δεν καταλάβει. Έπρεπε να καταλάβω. Πόσε φορέ θα σε βρω να πει ότι είσαι χειρότερη. Από το μετέρα σου είμαι πολύ χειρότερη. Αφού αυτό είναι ο καυγά μα ο μόνιμο, ποιο είναι, είναι, είναι χειρότερο. Όχι, <laughs> ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι. Ποιο ήταν πιο εξαρτόμενο, ποιο έκανε πιο πολλέ εξυπνάδε στη ζωή του, ποιο έκανε τι χειρότερε επιλογέ. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που λένε οι έτσι έκανα το βίντεο στον γλυκό το κανάλι. Έκανα το βίντεο στο στ κανάλι, στο οποίο λέω το εξή, αγάπη μου. Λέω ότι η εκδίκηση είναι ναρκιστικό χαρακτηριστικό. Ναι. Σίγουρα. Οι συγκεκριμένε είναι εκδικητικέ. Γιατί ναι. δεν εκδίκησαν το πράγμα. Άρα σίγουρα, αν δεχτούμε ότι τζίνα που λαλού για τον Χιούπερμαν ισχύουν, ναι. είναι αρκεσιστή ο Χιούπερμαν. Είναι τούτοι που απατούν και ε, 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 Εμά μα έτυχαν έτσι πράγματα στη ζωή μα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. ποτέ. Κάποιο να μα περιπέζει, να μα δείχνει πως ότι μα αγαπάει, ενώ να μα χρησιμοποιεί, και ξέρω εγώ. Τι είναι και εσύ, κάποιο που κάνουν το πράγμα. Όμω, δεν ξέρουμε αν τα κάνουμε ο μα. Για τσίνε όμω, και ειδικά για τσίνε τη Σάρα, με το ψευδόνιμο που ήταν μαζί του, λαλή που το 18 στο 23, ξέρουμε σίγουρα ότι είναι αρκισάρα, τσογλάρι, ευαίσθητη, κρυφοναρκισίστρια, εκδικητική. Σαφέ λίγο για τη δημοσιογράφο όμω που ήθελε, και καλά να βγάλει. Ναι, 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 και η ναι. Και δημοσιογράφο ε, βρέθηκε ένα λιλογραφία που έκανε με το περιοδικό μου που λένε ότι ε, παρακολουθεί το κανάλι του Χούπερμαν. Αρίσκεται Τσιτσίνη, άλλο το Χούπερμαν. Και ότι θέλει να κάνει ένα άρθρο για το Χούπερμαν, προφανώ για να τον γνωρίσει, στανταράκι. <laughs> και είπαν ότι σου ε, είναι ενδιαφέρον να τον κάνουμε promote του Χούπερμαν. Γιατί ο Χούπερμαν είναι μεγάλη δύναμη στον χώρο του η διαδικτύου, είναι το με του, ρουτσέ έχει 5,2 εκατομμύρια subscribers στο YouTube και έχει 6,2 followers στο Instagram. Και δεν της το έκαναν να προύβει, δεν της το εγκρίνα να κάνει έναν διθυραμβικό άρθρο για το Χιούπερμαν και αν έγραψε έναν άρθρο 8.000 λέξεις, δηλαδή ίσο με δύο κεφάλαια ενός βιβλίου, να τον κατηγορεί. Εγώ λέω ότι η Σάρα και η Μάρα πήραν λεφτά. Και τούτον μπορεί να ισχύει. Ναι, να σου πω όμω κάτι, αλλά τα κάτσε τα, κάτσε τα. Τούτο δεν έχει παραδεχτεί τίποτε που τη. Δεν ε, δεχτεί δέχτηκε να μιλήσει στο περιοδικό. Στα του ναι. Και μάλιστα λέγεται. Κάνει, και Όχι, θα το κάνει. Και μάλιστα πολλοί σχολιάζουν ότι ε, είναι ο πρώτο που να περάσει για τα κάστρα χωρί να πει τίποτα. Είναι business as usual. Αν μπει στο Instagram, στο, YouTube, συνεχίζει κανονικά όπω έκανε πριν, συνεχίζει. Έχω και τα αυτή και στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα το business as usual. και το άλλο, έστειλε ένα publicist. Έναν δημοσιοσχετή να μιλήσει εκ μέρου του και είπε στο περιοδικό ότι αρνείται τα allegations αρνείται τι κατηγορίε ότι. Γιατί κατηγορήσαν τον Τζόλα ότι είσαι ναρκιστική, ναρκιστική οργή που διαρκούσαν μέχρι και τρει ημέρε. Του τη Άρα είπαν ότι μπορεί να σφωνάζει δύο μέρε, ξέρω εγώ. Α, άκου όμω ότι τσι είπαν ότι έκαναν διάφορε several rounds of IVF, δηλαδή έκαναν όχι μόνο μια φορά κύκλου εξωσωματική, και εκείνο λέει: Ναι, έκαναμε κύκλου εξωσωματική, αλλά όχι για να κάνουμε παιδιά, για να κάνουμε έμβρια. Sorry, δεν μου το Ναι. Ο Πάπλησι του είπε: We deny the allegations that they were trying to have children together, γιατί όταν κάνει εξωσωματική μια γυναίκα, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι είναι σοβαρή σχέση σου, θα κάνει μαζί τη. Δεν είναι έτσι. Ήθελα να κάνουν έμβρια, λέει. Ακριβώ έτσι το είπε. Ήθελα να κάνουν έμβρια. Δηλαδή, κάπου βάλει νερό το πράγμα και που την πάντα. Τέλο πάντων, εγώ Λέ, είπα ε, σου το, εγώ ε, σου το έχω παραδεχτεί ότι. Έχουν γενετικά του ασύνδρομα και τέτοια και ψάχνουν. Εμένα αν άρεσε και μου ντζέσο μαμόα, πριν να σε γνωρίσω, <συσκά> και άρεσε και <μόνο> μου και ο <συσκά> Άντριου Χιούπερμαν, τώρα δεν μ' αρέσει και κανένα που το του του κιό. Αυτό ο μαμόα φαίνεται άπειτο. Στους... Ναι, και μετά που μου είπε ότι και στο σετ πασί. εδώ κασέντε, με στον το Θεκφλίξ. Πόση ώρα το έχει κάνει τώρα. Κόρη, εσύ τι λάτων. Γράψαμε, ενώσαμε τι λίστε μα και τα ημερολόγια. Το μας. ξέρω. Εμεί οι. Εμεί οι boomers, πώ μα λέει ο Αλέξανδρο, εμεί οι boomers εγκαταφέραμε να έχουμε κοινή σημείωση. Να γράφω εγώ και να σβήνει τούτο, να σβήνει τούτο και να γράφω εγώ. Και να ενώσουμε τα ημερολόγια μα. Τι γράφω του. Περίμενε. The toll spray. Εσύ το είχε δει, το toll spray που έχω στην ναι. ναι. Το είδε. Αν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ποιον δεν σπρέι θα έπαιρνε. Αυτό είναι το άλλο με το προθήτικο. Αν έχουν το άλλο με. Εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει. Και τα δύο ψεκάζουν αγάπη μου. Απλώ το ένα έχει προωθητικό νύχτα το δεν κάνει καλό στο βίχα με τον Λαρισάικο και το άλλο είναι με απλό παμπ. Έχω να πω ότι ακόμα έχω βίχα. Κι εγώ. Επέντε <Και> να το κάνει τώρα αυτό. Όχι, είχα δει και αφού ξεκίνησα λέγοντα ότι έχω δει είτε αφρικανικό από την αφρικανική σκόνη είτε λαρίσα. Εγώ από την λαρίσα. Επίση, είπα του να μου φέρει σερβιέτε και έφερε με έναν κουτί μου σου μέσα 18. Και, και όντω σε ποιον πλανήτη μια γυναίκα η οποία έχει τόση νεμονή να, να είναι καθαρή μπορεί να βγάλει μια περίοδο με 18 σερβιέτε. <Και> Χρειάζεται σεξουαλική δεν ο άνθρωπο. Εμεί δεν αγαπούμε με την κόμμα. Ξέρει το. Τι άλλο λάθο έκαμε. Α! Δεν τσμούταμε. Δεν δάμε την γράφη. Είναι εδώ. Αυγά, τέσσερα κουτιά. Ελευθέρα βοσκή. Δε ημερομηνία είναι μακριά. Τα κατάφερε, τσέφερε. Τρία κουτιά. Τέσσερα. Α, πού βάλει το άλλο. 5, 5, 5, 5. Ε, είπα σου ότι είμαι κοντή, και ότι δεν είναι ολίγο το δικό σου size. Ναι, ναι, ναι και. και. <laughs> τι πει, τέσσερα κουτιά. Ναι. Δεν είδα την ημερομηνία. Πρέπει να είναι τα φρέσκια.

ο γάρος, το γαϊδούρι, το τεμπέλικο φορτώνεται βαριά φορτία για να μην πάει δύο φορέ. Έφερε πέντε που τι τεράστιε τι τσάντε δεν ξέρω πώ τι έφερε. Βάλει και στο λοιπόν, αυτά. ακυρώσαν το Χιούπερμαν Τέλο πάντων, εγώ θεωρώ πω ήταν ολυναρκή. Και εκείνο Τι άλλοι, ναι, ρε παιδί μου, να κάνει μια καμπένη άλλη. Ναι, και οι άλλοι προφανώ ήθελαν να. Τέλο πάντων, όπω και <Ρίως> να έχει. <Ρίως> Εγώ αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι καλύτερα να παραδεχτεί στο σύντροφο σου και στη σύντροφο σου ότι έκανε βλακίε στη ζωή σου. Και αν σε απορρίψει επειδή έκανε βλακίε, γλιτώνει. Αν δεν σε απορρίψει και σε αποδεχτεί, δεν έχει να φάσει τίποτε. Σα θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε ομάδα ψυχοεκπαιδευτική των ανδρών στο Zoom. Είσαστε έξι και εγώ εφτά σε αυτή τη στιγμή. Μή Θα και εσύ, ξέρω. Μή ναι, δεν <budgets> να μπήκανε στο Zoom. Να του εμπίκαν στη συμμετοχή. Μπορεί να μην εμπίκαν ακόμα, είναι αρτούσι. Έχει κόσμο. Ναι. Η φαγή το έχουμε. Το ίδιο το χτεσινό. Όχι, κορίτσι, να σου πω. Και τούτα, άτε να κλείσουμε. Αυτό είναι η οικογένεια. Bye, y'all.